εφαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα. Αν αποδώσει η μείωση, σύμφωνα με τον Γιάννη Στουρνάρα, δεν αποκλείεται να συρρυκνωθεί και άλλο ΦΠΑ από τις αρχές του 2014. Και επειδή οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, από 1η Αυγούστου όποιος εστιατόρας θέλει να έχει περισσότερους πελάτες πρέπει να κολλήσει στο μαγαζί του αυτό το σήμα. Η συμφωνία τιμής θα αποδεικνύει ότι μείωσε τις τιμές του κατά 10% αλλά κόβει και αποδείξεις. Για να είναι μόνιμο πρέπει να αποδείξουμε ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρχει απόδοση. Και απόδοση σημαίνει κυρίως ένα πράγμα. Ότι παρά τη μείωση του ΦΠΑ, τα έσοδα δεν θα μειωθούν. Ποιοι θα φανούν κυρίοι στις νέες αποφάσεις? Το 50% των επαγγελματιών δηλώνουν έτοιμοι για την νέα εποχή μειωμένων τιμών, ενώ το 100% του κόσμου υπόσχεται να τους θυμίσει. Όλοι πρέπει να τα κοιτάνε τραμπελά για να πέσουν οι τιμές. Αλλιώς πώς θα γίνει? Σίγουρα είναι θετικά και θα έπρεπε να έχει γίνει και πολύ καιρό πριν, για μήπως ανακουφιστούμε κι εμείς. Η μείωση ΦΠΑ στην εστίαση αναμένεται να ελαχιστοποιήσει τη φοροδιαφυγή, να αυξήσει τα έσοδα των καταστημάτων αλλά και να ανακουφίσει την τσέπη του καταναλωτή. Όποιος ήδη έχει απορροφήσει στην αύξηση για να μην αισθάνεται μαυροπρόβατο στην αγορά μπορεί να μειώσει 5% σε ένα μέρος του καταλόγου του. Η μέγιστη μείωση τελικής τιμής που προκύπτει από τη μείωση κατά 10 μονάδων του ΦΠΑ είναι 8,1. Αυτή η κίνηση σύμφωνα με την κυβέρνηση μπορεί να αποτελέσει και τονωτική ένεση στον πλέον αυξημένο τουρισμό μας. Χαμηλότερες τιμές, περισσότερες κρατήσεις, αύξηση των εσόδων του κράτους. Η ανταγωνιστικότητά μας σε ό,τι αφορά τις τιμές μπορεί να βοηθήσει επιπλέον στην ενίσχυση αυτής της πάρα πολύ καλύτερης θέσης που αρχίζει να αποκτά η Ελλάδα. Όποιοι όμως επιχειρήσουν να κοροϊδέψουν κυβέρνηση, πολίτες και τουρίστες πλανώνται πλάνη νύχτρα θα έρθουν αντιμέτωποι με τη σφράγιση του καταστήματος. Οι έλεγχοι για τη μείωση του ΦΠΑ θα γίνονται από τους ίδιους τους συνδικαλιστές. Στην αρχή θα ζητούν τους θυμοκαταλόγους ώστε να δουν πόσο είχε το προϊόν με 23% και πόσο τώρα με 13%. Στη συνέχεια θα βγάζουν τις ταινίες από τις ταμιακές μηχανές ώστε να κάνουν διασταύρωση των τιμών. Και πώς θα καταλάβουμε τη διαφορά στην τσέπη μας? Σήμερα ένα γεύμα 4 ατόμων κοστίζει 100 ευρώ, με 13% θα πέσει στα 92. Όφελος 8 ευρώ τη φορά και το ετήσιο 192 ευρώ. Πάντως η μείωση του ΦΠΑ δεν ισχύει για το αλκοόλ. Το πιο